Καλαθέα παλιά. Για παίκτη της Επισκοπής περνάει και πάνω στη γραμμή διώχνει ο Τζιράκης. Ξανά σκούφος με την μπάλα στα πόδια του. Φράγκος. Ένα σούτ από τον Λουμπάκη που καταλήγει πάνω από την εστία του Ζαχαριδάκη. Τζιράκης από αριστερά. Καταλήγει στα πόδια του Φοβάκη. Ο Φοβάκης μια πάρα πολύ όμορφη μπάλα για τον Φράγκο. Ο Φράγκος σουτάρει και λίγο έξω από την εστία την ομάδα των Μαλίων. Εκτελεί τον Μαλίων. Μιλωνά σούταρε. Πολύ δυνατά στο σώμα ποδοσφαιριστή Επισκοπής. Και ένα δυνατό σούτα από τον Μανιαδί που καταλήγει λίγο έξω από τα δοκάρια του Νικηφόρου. Δεν έχει σφυρίξει κάτι ο διαιτητής. Έβγαλε τη σέντρα ο Αντωνόπουλος, μπήκε στην πορεία της μπάλας ο Φράγκος, αλλά η μπάλα κατέληξε. Ο Φοβάκης μάλλον πήρε τη κεφαλιά, αλλά κατέληξε λίγο έξω από τα δοκάρια του Ζαχαριδάκη. Ο Γιώκας περνάει, βγάζει μια σέντρα. Ένα πολύ όμορφο ψαλιδάκι από τον Χρήστο Φράγκο σε πάσα του Αντωνόπουλου. Νάκας, περνάει μια όμορφη παλιά για τον Γιώκα, περνάει και από το Ζαχαριδάκη, ζητάει και πέναλτι. Περνάει ένας παίκτης της Επισκοπής, βγάζει πολύ όμορφα για τον Φράγκο, δεν μπορεί να μπει στην πορεία της μπάλας να σουτάρει, να στείλει μπάλα στα δίχτυα. Μια σέντρα ο Αντωνόπουλος, βγάζει τη σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι, εκεί που κινούνται παίκτες του Πανού με Μαλίων. Μια όμορφη παλιά για τον Σπανουδάκη που μπαίνει στην πορεία της μπάλας του Σπανουδάκης. Βγάζει και το δεύτερο δοκάρι την σέντρα. Σκούφος ξανά στο Σουμπασάκη. Φράγκος γυρίζει, λύσεται πάρα πολύ όμορφα. Σουτάρει και εκπληκτική απόκρουση από τον Ζαχαριουδάκη. Ψάχνει σε έναν χώρο που κινείται ο Φουβάκης, κόβουν όμως οι αμυντικοί των Μαλίων. Κερδίζει ο Λουμπάκης στο χώρο του κέντρου. Περνάει μια παλιά για τον Φράγκο. Σουτάρει και απεκρούει ο Ζαχαριουδάκης στην πορεία της μπάλας ο Λουμπάκης, αλλά καταλήγει σε κόρνερ. Σπανουδάκης από δεξιά, βγάλει και τη σέντρα και από κεφάλι αμυντικού των Μαλίων κατέληξε μπάλα κόρνερ. Θα έβγαλε μπροστά την ομάδα του Σπανουδάκης, γίνει το δέκτης της μπάλας, μου δίνει μια πάρα πολύ όμορφη πάσα. Σουμπασάκης, καταλήγει μπάλα, σουτάρει, αλλά πάνω από τα δοκάρια του Ζαχαριουδάκη. Τελούν οι παίκτες των Μαλίων, μια σέντρα. Στη μικρή περιοχή παίρνει την κεφαλιά ο επιθετικός των Μαλίων, αλλά καταλήγει μπάλα out. Βάκης, Μπασάκης. Και αυτό είναι το τελευταίο σφύριγμα της λήξης και της παράτασης των 30 λεπτών της παράτασης και πλέον οδηγούμε στην ρώσικη ρουλέτα στην διαδικασία των πέναλτι. Περιφορά ο Σουσκάκης, σουτάρει και απεκρούει ο Νικηφόρος. Κρατάει το 0 για την ομάδα της Επισκοπής. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα ο Δημήτρης Μπασάκης, σουτάρει και απεκρούει το Χαριδάκη. Ο Μαυρίδης παίρνει λίγα μέτρα φόρα, σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Τριχάκης παίρνει λίγα μέτρα φόρα, σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Δύο πέναλτι εκτελεσμένα για τις δύο ομάδες. Σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Λαζαρίδης θα πάρει λίγα μέτρα φόρα απέναντι στον Ζαχαριουδάκη. Σουτάρει ο Λαζαρίδης και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-2. Τζιράκης απέναντι στον Γιάννη Νικηφόρο. Σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Απέναντι στον Ζαχαριουδάκη παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 3-3. Μιλωνάς απέναντι στον Νικηφόρο παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ένα πολύ όμορφο πέναλτι. Λουμπάκης παίρνει λίγα μέτρα φόρα, σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 4-4, 5 εκτελεσμένα πέναλτι και για τις δύο ομάδες. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα,
Σουτάρει ο Καπετανάκης, απεκρούει ο Νικηφόρος. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα, σουτάρει και στο οριζόντιο βοκάρι μπάλα. Χτυπάει, πρέπει να έχει βρει και ο Ζαχαριουδάκης. Ο Μιχάλης Αραβιάκης παίρνει λίγα μέτρα φορά, σουτάρει και στέλνει μπάλα στα δίκτυα. Τώρα είμαστε στο 7ο πέναλτι. Να δούμε ποιος θα εκτελέσει. Ο Γεωργούλης είναι αυτός που θα εκτελέσει το πέναλτι. Το 7ο για την ομάδα της Επισκοπής. Θα πάρει λίγα μέτρα φόρα. Σουτάρει και απεκρίνει ο Ζαχαριουδάκης. Απεκρίνει ο Ζαχαριουδάκης. 4-5 για την ομάδα των Πανόμαλίων. Απέκρουσε ο Ζαχαριουδάκης και περνάει στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδος η ομάδα του Πανόμαλίων.